Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, εγώ είμαι πολύ καλά. Είμαστε λίγο πριν τις διακοπές και πραγματικά ανυπομονώ τόσο πολύ. Ελπίζω να κάνετε κι εσείς διακοπές και να περνάτε όμορφα. Σήμερα ήρθα να σας δείξω ένα μακιγιάζ, το οποίο εκτός από το ότι μου το ζητήσατε, το είχα κάνει πριν μια εβδομάδα αν δεν κάνω λάθος. Είναι ένα μακιγιάζ πολύ luxury, πολύ glam, πολύ ιδιαίτερο και είναι ένας τρόπος να προσθέσετε λίγο χρώμα στο μακιγιάζ σας, χωρίς όμως να το κάνετε... να φαίνεται ακραίο, ας πούμε, κάτι που δεν θα κάνετε εσείς. Οπότε είπα να σας το κάνω αυτό το μακιγιάζ, να μην πολυλογώ όπως πάντα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, όπως θα βλέπεις, έχω κάνει brow lift, έχω κάνει lash lift. Καλά, το lash lift πρώτη φορά κάνω, το brow lift άντε τα έκανα. Αλλά το lash lift, παιδιά, έχω πάθει σοκ, κοκομπλόκο μιλάμε. Είναι σαν να φοράω μόνιμα μάσκαρα, γιατί είναι και μαυρισμένες, είναι τέλειες. Και εδώ πέρα νομίζω ότι έχω κάνει αλουρονικό, αλλά δεν είναι αυτό που νομίζεις. Έχω βγάλει ένα νέρπι, ο οποίος φεύγει, νομίζω σήμερα είναι η τελευταία του μέρα. Και έχω βάλει ένα lip balm και είναι λες και φοράω... Από εδώ έχει κατέβει αν δείτε το χείλος. Τέλος πάντων, τα σπυράκια διάσπαρτα και είπα να ξεκινήσουμε με skin care σήμερα, γιατί όπως βλέπεις το πρόσωπό μου γυαλίζει πάρα πολύ, είχα βάλει κάποιες αναπλαστικές και κάτι τέτοια λίγο να τσουλουποθεί, οπότε ξεκινάμε με το πιο τέλειο skin care, να πάρουμε τη λιπαρότητα, γιατί αυτή η λιπαρότητα που έχει βγει είναι από διάφορα πράγματα που κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα, από το πρόσωπο, από τις κρέμες και από όλα αυτά. Αυτά δεν τα θέλουμε πριν ξεκινήσουμε ένα μακιγιάζ. Δεν το κάνουμε ποτέ, ούτε πλένουμε το πρόσωπό μας. Θέλει συγκεκριμένη τεχνική όλο αυτό. Λοιπόν, εγώ θα πάρω αυτά τα pads από Sephora. Τα συγκεκριμένα έχουν μέσα σαλικυλικό οξύ. Βρίσκονται σε αυτήν εδώ τη μορφή, είναι υγρά. Και παίρνουν οτιδήποτε υπάρχει πραγματικά πάνω στο δέρμα. Έχει τρελή διαφορά και βοηθάει απίστευτα στο να σφίξουν οι πόροι πριν το μακιγιάζ. Δηλαδή, νομίζω είναι must πριν το μακιγιάζ, ειδικά αν θες να κάνεις κάτι καλό και να κρατήσει και να μην βγάζει λιπαρότητα. Οπότε περνάω από όλες τις περιοχές του προσώπου να πάρω τη λιπαρότητα, τα νεκρά κύτταρα. Δείτε ήδη εδώ πώς έχει γίνει. Λοιπόν, στα φρύδια δεν πάω πολύ κοντά γιατί τα έκανα σήμερα, οπότε έχει ένα ειδικό λαδάκι με βιταμίνες πάνω. Ακόμη και το μακιγιάζ που μπορεί να έχει μείνει από προηγούμενη μέρα βγάζει. Το συγκεκριμένο περνάω και λίγο πάνω από τα μάτια, μήπως έχουν λιπαρότητα, εδώ μπροστά, γενικά παντού. Ήδη μάταρε το πρόσωπο, το βλέπετε, είναι μοναδικό και δείτε λίγο χρώμα που έβγαλε. Έχει και λίγο make-up από χθες, δεν ξέρω, και ξεβάφω μου και καλά σκεφτείτε. Oh yes, από το λαιμό είναι, δείτε εδώ τι βγάζει. Θα συνεχίσω με ένα μαγικό προϊόν από Fenty Beauty, το Fat Water. Είναι σαν serum το συγκεκριμένο, αλλά είναι ένα μοναδικό προϊόν, το οποίο αξίζει πραγματικά να έχεις στη συλλογή σου. Πραγματικά όμως. Επίσης δεν σας έχω βάλει το μικρόφωνο τόση ώρα, περιμένετε μισό λεπτάκι. Σίγουρα τώρα με ακούτε κάπως καλύτερα. Λοιπόν, οπότε το αλήφω σε όλο μου το πρόσωπο, ενυδατώνοντάς το. Δεν σνύχει, έτσι. Πολύ γκλάμ για διακοπές. Γενικά έκανα lash lift και brow lift μόνο και μόνο για τις διακοπές, για να μην ασχολούμαι με αυτά και να μην κάθομαι να τρώει χρόνο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, βάζω και στο λαιμό και αφήνει έτσι μια πολύ ωραία δροσερή και κολλώδη υφή που βοηθάει πάρα πολύ στο μακιγιάζ μας. Στη συνέχεια από Bobbi Brown θα πάρω τη Hydrating Face Cream. Βλέπετε έχει φτάσει πάτο η συγκεκριμένη. Μια μοναδική κρέμα που θα μου δώσει ακριβώς την τόση λιπαρότητα όση χρειάζομαι στο πρόσωπο. Έχει υπερβολικά πάρα πολλές βιταμίνες αυτή η κρέμα και μόλις μου τελειώσει, δείτε τώρα εδώ, μόνο από το τέτοιο, όπως το λένε, από το σέρουμ της Rihanna. Μόλις μου τελειώσει πραγματικά θα την ξαναπάρω, είναι ένα προϊόν που υπερλατρεύω, ταιριάζει σχεδόν σε όλα τα πρόσωπα και ενυδατώνει σε βάθος το δέρμα. Το προτείνω για όλες τις ηλικίες, πραγματικά είναι μοναδική αυτή η κρέμα. Και αν όχι σαν βασική σας κρέμα, γενικά να την έχετε στη συλλογή σας. Αφού ενυδατώσαμε το πρόσωπό μας, πάμε να ασχοληθούμε με τα μάτια, στα οποία δεν θα βάλω κάτι σε κρέμα αυτή τη στιγμή, ό,τι πρόσθεσα από τα προϊόντα που έβαλα. Φυσικά θα πάρω την Pro Base από P. Louise, το 02 την απόχρωση. Θα βάλω λίγη στο χέρι μου και με ένα flat πινέλο. Να ξέρετε επίσης η Blair Cosmetics έχει πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις, πήρα ήδη δύο πινέλα.
80-70% σε πινέλα και διάφορα άλλα. Ήθελα να πάρω και τη βάση τους, αλλά δυστυχώς ήταν out of stock, δεν την πρόλαβα, δυστυχώς. Λοιπόν, η συγκεκριμένη βάση, θα την πάρω όμως και θα σας τη δείξω εννοείται. Η συγκεκριμένη βάση, όπως έχουμε πει, είναι λιπαρή αυτή που βάζω τώρα. Οπότε μπορώ να την πάω και εδώ πέρα και από κάτω από το μάτι θα χρειαστεί. Και εδώ μπροστά θα χρειαστεί. Και φυσικά σχηματίζω το φρύδι από κάτω, το φωτίζω και έχω κάνει αυτό εδώ. Και μόλις γίνει αυτό εδώ, θα χρειαστώ ένα μεγάλο fluffy πινέλο για να πάω να πάρω την περιττή ποσότητα και να ματάρω την περιοχή, να σβήσω, να κάνω τα σβησίματά μου. Να μην φαίνεται δηλαδή από πού ξεκίνησε και από πού τελείωσε όλη αυτή η βάση. Δείτε διαφορά το ένα μάτι με το άλλο. Full coverage, πάρα πολύ ωραία. Αλλά δυστυχώς είναι στο Λονδίνο και έχει αρκετά μεταφορικά γενικά. Την είχα πάρει εγώ παλιά που την πουλούσανε στο Makeup Land, αν δεν κάνω λάθος. Όχι στο Makeup Land, σε ένα άλλο, τώρα δεν θυμάμαι ποιο ήτανε. Αλλά πλέον δεν τα πουλάνε στην Ελλάδα, δυστυχώς. Πολύ κρίμα. Πραγματικά, γιατί αξίζει άπειρα αυτή η βάση για μένα. Αν ακόμη δεν σε έχω πείσει ότι αυτή την παλέτα τη χρειάζεσαι στη συλλογή σου, άλλο ένα μακιγιάζ για να σε πείσει ότι τη χρειάζεσαι. Δεν ξέρω, πραγματικά, όποιο μακιγιάζ και να θέλω να κάνω, στο μυαλό μου έρχεται αυτή η παλέτα. Και με έχει βγάλει τόσο άσπρο πρόσωπη, πραγματικά. Από τη μέρα που την πήρα, τη χρησιμοποιώ συνέχεια. Έχει πολύ περίεργα χρώματα, θα μου πεις τώρα εσύ, γιατί να την πάρω, αλλά. Θα δεις το σημερινό μακιγιάζ και θα καταλάβεις. Έτσι πιστεύω. Θα πάρω από Morphe αυτό εδώ το πινελάκι που είναι έτσι λίγο πιο λεπτούτσικο αλλά fluffy. Και θα πάρω το Triple, αυτό εδώ το περίεργο καφέ beige, το οποίο θα με βοηθήσει να σχηματίσω λίγο εδώ την κόγχη μου. Δεν κατεβαίνω πάρα πολύ χαμηλά. Πάω εδώ πάνω και σχηματίζω. Είναι ένα πολύ θερμό καφέ τέλος πάντων. Σχεδόν θα το πω κιόλας μουσταρδί. Λοιπόν, και βγάζω σιγά σιγά κατά έξω. Όσο δηλαδή χάνει τη χρωστική του αυτό το πράγμα, εγώ βγάζω κατά έξω. Τέλεια. Και έτσι όπως χάνει τη χρωστική του προς τα έξω, θα χάσει τη χρωστική του και κατά μέσα. Εδώ δηλαδή. Στο κόκαλο. Δείτε τι όμορφο που σχηματίζεται. Τώρα γι' αυτό βάλαμε βάση μέχρι εδώ όπως βλέπετε. Γιατί τώρα θα το πάρω και θα το ενσωματώσω με το υπόλοιπο μάτι. Και αυτό εννοείται με το υπόλοιπο μακιγιάζ όταν θα βάλουμε το make-up και αυτά. Αφού κάνουμε αυτό που κάναμε αυτή τη στιγμή, πάμε με ένα πιο σφιχτό beauty blender. Not beauty blender, blending brush. Yes, 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 congratulations. You got this. Λοιπόν, θα πάρουμε το goals. Δεν είμαι καλά. Έχω κολλήσει, το μυαλό μου έχει κολλήσει ότι και όλα λέγονται beauty blender. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί, ακόμη και το αγόρι μου με κοροϊδεύει όταν κάνει τα edit, να ξέρετε. Λοιπόν, θα πάρω εδώ και θα πάω λίγο τα μποναριστά εδώ να το σχηματίσω. Δείτε τι ωραία. Κατευθείαν, καταρχάς έχουν τρομερή χρωστική, δεν έχω δει πιο έντονη χρωστική. Βγαίνει ακριβώς ό,τι βλέπεις την παλέτα. Τέλειο, φανταστικό και μπλεντάρονται πανεύκολα, δηλαδή και άπειρος να είσαι, νομίζω το μπλεντάρεις χωρίς να θες. Goals αυτή η παλέτα γενικά, όχι μόνο το χρώμα που βάζουμε τώρα. Δείτε τι ωραία που ενσωματώνεται το πάνω με το κάτω, χωρίς να κάνω τίποτα. Με το ίδιο μου πινέλο θα πάρω το Mega, την επόμενη απόχρωση δηλαδή, ακόμη πιο σκούρα. Θα πάω λίγο πιο εδώ, πιο εσωτερικά δηλαδή, να πάλι να ενσωματώσω το πάνω με το κάτω. Αφού το κάνετε αυτό, παίρνετε το πρώτο πινελάκι και πάτε εδώ πέρα, λίγο να τα αναμίξετε εδώ πέρα έτσι, να βγει και αυτό το σκούρο λίγο κατά έξω. Εντάξει, μοναδικό. Μοναδικό απλά. Λοιπόν, αφού έχουμε κάνει αυτό το πάρα πολύ ωραίο μάτι εδώ, πάμε στη συνέχεια να πάρουμε το old school glitter, αυτό εδώ το τέλειο, το μοναδικό επίσης glitter, το οποίο θα το πάρω με το δάχτυλο και δείτε λίγο, είναι καθρεφτένιο, όχι απλά γυαλιστερό. Είναι σαν να είναι υγρά τα σήμερ της. Δείτε εδώ, δείτε. Είναι ό,τι καλύτερο. Σκεφτείτε από φωτογραφίες με ρωτήσανε τι είναι αυτό που έχεις βάλει στα μάτια σου. Που εντάξει ρε παιδί μου, φοράω διάφορα, το ξέρετε, αλλά αυτό ήταν μαγικό. Μα όταν γυαλίζει κάτι έτσι, καταλαβαίνεις ότι έχει γίνει κάτι πολύ καλά. Σε αυτή την παλέτα, πραγματικά. Και δείτε, το τραβάω και λίγο με το άλλο δάχτυλο, όχι με αυτό που έχω πάνω, για να βγει λίγο κατά έξω προς τα δω δηλαδή. Δεν το φτάνω μέχρι πολύ πολύ μπροστά, γιατί θέλω να το ξανοίξω λίγο όσο πάει μπροστά. Και θα δείτε τι εννοώ. Συνεχίζω παίρνοντας το Driven, που είναι ένα δίχρωμο βουτυρένιο full glitter. Glitter λέω, shimmer, δεν ξέρω τι έπαθα. Λοιπόν, το οποίο θα πάω να το βάλω ακριβώς εδώ μπροστά. Εντάξει, δεν κάνει μεγάλη διαφορά, αλλά για τα μάτια μου κάνει. Μετέπειτα θα πάρω μια σκιά που δεν το περίμενες, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Θα είναι η Λέλε. Λέλε, έτσι λέει ο παππούς μου.
Λοιπόν, την οποία και θα τοποθετήσω τελείως μπροστά εδώ, τα μποναριστά, και εδώ και εδώ, μέχρι κάτω, σούπερ. Το ίδιο και από την άλλη εννοείται. Είναι ροζοπία, αλλά θα την κάνουμε λίγο πιο, θα δείτε, μια τύφλωση, ένα κάτι. Νομίζω μπήκε λίγο σκιά μες στο μάτι μου. Ωραιότατα. Λοιπόν, και το παίρνω λίγο και το ανεβάζω και λίγο κατά πάνω εδώ μέσα να το μπλέξω. Τώρα, επειδή έχω νύχι 2 μέτρα και δεν θα φτάσει, κανονικά θα ήθελα να το κάνω με το χέρι, η αλήθεια είναι. Θα πάρω την απόχρωση LHY. Α, όχι, Lily. Lily. Ναι, πριν το είδα για κάποιο λόγο έτσι. Η οποία είναι μια τέλεια σημερωτή, πάλι βουτυρένια εννοείται απόχρωση. Την οποία θα βάλω από πάνω εδώ. Δείτε τι ωραίο που φαίνεται. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε τώρα να τα αναμίξουμε λίγο με το μέρος αυτό εδώ πάνω που έχουμε βάλει τα υπόλοιπα glitter σήμερα, ποτέ. Να φαίνεται όλο ένα ομοιογενές. Τέλειο. Εντάξει, του τρελού. Θα πάρω λίγο το goals με ένα πλακουτσοτό κάπως πινέλο, αυτή τη σοκολατένια απόχρωση, και θα βάλω λίγο εδώ στην άκρη να ενσωματωθούν στην ουσία αυτά τα δύο, το πάνω με το κάτω, όπως κάνουμε πάντα. Ωραιότατα. Και στη συνέχεια, εννοείται, θα πάρουμε το old school, το σημεράκι μας, με το ίδιο πινέλο, δεν αλλάζω πινέλο, και πάω να το γυαλίσω. Πολύ σούπερ. Τι του λείπει, μαντέψτε. Το eyeliner. Εννοείται θα βάλουμε eyeliner σε αυτό το look. Εννοείται για να απογειωθεί, να πάει αλλού. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω το lifeliner από Huda Beauty. Όπως βλέπετε, από τη μία έχει το μολύβι του και από την άλλη είναι το eyeliner. Οπότε τώρα πάμε να βάλουμε στο εσωτερικό με το μολύβι. Δεν μου αρέσει πολύ η χρωστική του, οπότε θα πάρω το αγαπημένο μας που βγάζει σίγουρα μαύρο. Τα Tattoo Liner Deep Onyx από Maybelline. Αυτό είναι μαύρο, κάρβουνο, έτσι πρέπει να είναι. Και πάνω φυσικά, super. Και πάμε να χρησιμοποιήσουμε το eyeliner της παρόλα αυτά, που είναι ένα αδιάβροχο eyeliner, γι' αυτό κιόλας το επέλεξα. Λοιπόν, θα τραβήξουμε μια γραμμή. Εμπλέκονται και οι κυλοφαρίδες. Το μόνο κακό στο συγκεκριμένο eyeliner, επειδή πραγματικά είναι αδιάβροχο, είναι ότι πετρώνει τις βλουφαρίδες. Συνεχίζω με το eyeliner εδώ πέρα, το οποίο θα το συνεχίσω πολύ ελαφρά κάτω μπροστά. Λίγο θα παχύνω αυτή τη γραμμή εδώ, δεν μου αρέσει. Λοιπόν, και σιγά σιγά θέλω να το φέρω μέχρι εδώ μπροστά. Και να γράφει. Τώρα μάλλον έχει στεγνώσει. Αυτό δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχω χρόνια να το χρησιμοποιήσω. Παιδιά, μάλλον στέγνωσε αυτό, οπότε θα το κάνουμε με το γνωστό της Inglot, το τέλειο, το eyelineράκι. 077 Inglot eyeliner. 31 tough πινελάκι για το eyeliner. Και φυσικά το Duraline για να το κάνουμε αδιάβροχο. Μία σταγονίτσια αρκεί. Μέσα στο eyeliner μου το βάζω, για να μην πάει πουθενά. Να κάνουμε τη δουλίτσα μας λίγο, γιατί με αυτό το άλλο τίποτα δεν έγινε. Μάλλον στέγνωσε, γιατί είχα χρόνια να το ανοίξω. Δημιούργησε προβληματάκι, όπως βλέπετε. Γιατί αυτό δεν είναι eyeliner καλίνας. Αυτό είναι eyeliner καλίνας. Μαύρο. Ίσα που το πατάω εδώ πέρα, όπως βλέπετε, εδώ, για να έχει τη χρωστική που θέλω. Όπως θα πάω και μέσα εδώ. Και τώρα με ένα κούμπισμα θα σχηματίσω αυτό εδώ. Ταράν. Πάμε να κάνουμε και το άλλο ματάκι. Το ήθελα πιο λεπτό, η αλήθεια είναι, το eyeliner, αλλά τώρα με τα δύο διαφορετικά eyeliner το ήθελα ιδανικά έτσι. Αλλά δεν πειράζει. Χαλάλη να γίνει. Η βάση μας είναι προετοιμασμένη, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε τη βάση μας αφού κάναμε όλο το μάτι και αφήσαμε μόνο τη μάσκαρα. Δεν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω άλλο από το Sherry Up Makeup, το Believe It Foundation. Είναι ό,τι πιο καλό έχω δοκιμάσει σε foundation. Δεν έχω δοκιμάσει κάτι καλύτερο ποτέ στη ζωή μου. Θα το χρησιμοποιήσω με τα χέρια. Σας απομάκρυνα λίγο για να βλέπετε και καλύτερα. Λοιπόν, στην αρχή θα το τοποθετήσω με τα χεράκια μου, έτσι ώστε, έχει πάρα πολύ ωραία κάλυψη πραγματικά, έτσι ώστε να μπει ομοιόμορφα στους πόρους μου. Έτσι πολύ πρόχειρα, να ξέρετε, το βάζω με τα χέρια, γιατί μετά θα το περάσω σίγουρα με το beauty blender μου, που θα δώσει και το τελικό μας φινίρισμα, αποτέλεσμα. Με αυτό, να ξέρετε, πετυχαίνετε αυτό το τέλειο dewy skin που γυαλίζει με αυτόν τον τρόπο. Πάρα και το τέλειο marshmallow beauty blender μου. Σήμερα απλά δεν θα σας κάνω χείλη, γιατί όπως ξέρετε, όπως σας είπα στην αρχή, έχω έρπη, οπότε δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κάποια από τα προϊόντα μου και να τα μολύνω με τον οποιοδήποτε τρόπο για τα χείλια. Λοιπόν, εντάξει. Δεν υπάρχει το coverage σου, δεν υπάρχει. Δείτε τι ωραίο που φαίνεται το πρόσωπο.
σοκαριστικό. Εννοείται κονσίλερ δεν χρειάζεται να βάλω από τη στιγμή που κατέβασα τη βάση μου τόσο χαμηλά. Με το make-up μου μπορώ μόνο να πάω να κάνω κάποιες διορθώσεις αν θέλω τοπικά. Αλλά είναι όλα τόσο ενσωματωμένα και όμορφα, πραγματικά. Για blush θα χρησιμοποιήσω το Misty Rose από MUA. Ήθελε μια πολύ πιο μικρή ποσότητα, αλλά δεν πειράζει. Δείτε τι κάνω στο χέρι μου για να πάει παντού και να μην είναι πάρα πολύ έντονο η χρωστική του. Και μετά το ίδιο θα κάνω και στο πρόσωπο φυσικά. Δείτε, πάω τα μποναριστά. Είναι ένα φανταστικό ρουζ, το οποίο τελειώνει κιόλας αδιάβροχο και ματ. Αλλά αφήνει το δέρμα τόσο υγιές, πραγματικά. Πάω εδώ, ανεβαίνω μέχρι πάνω και μπορώ να πάω και λίγο πιο κοντά στη μύτη εδώ. Γιατί τώρα είναι καλοκαιράκι και να φαίνεται λίγο πιο ηλιόλουστο το δέρμα. Δείτε πόσο, κατευθείαν πόσο ωραίο φαίνεται το πρόσωπο πραγματικά. Μην ξεχνάτε λίγο να κάνετε κάτω από το μάτι εδώ. Δίνει σίγουρα έτσι μια άλλη αίσθηση. Πολύ απλά και λίγα πράγματα. Θα χρησιμοποιήσω και λίγο το Metal Potion από Wycon. Πολύ ελάχιστα. Να δώσω την τη λάμψη που ψάχνω και θέλω και επιθυμώ. Δείτε τι ωραίο που φαίνεται. Να το σκιωτάκω. Σας έκανε introduction. Τέλος θα χρησιμοποιήσω από Pat McGrath την Fetish Eyes. Μια τέλεια μασκάρα πραγματικά. Τώρα ειδικά με το Last Lift φαίνεται τόσο τέλειες οι φλεφαρίδες με τη μάσκαρα κατευθείαν, δηλαδή του τρελού. Βάζω και ελάχιστη στις κάτω, περιμένω λίγο να στεγνώσουν, να καθαριστούν και θα σας πω τι θα έβαζα στα χείλια. Λοιπόν, αν δεν είχα έρπη, θα έβαζα σίγουρα το Tommy G, την ανοιχτόχρωμη απόχρωση, το Double Pencil, το 01 είναι η απόχρωση, σαν περίγραμμα και μετά Hydra Gloss από Kiko Milano για να γυαλίζουν. Αυτά θα έβαζα. Τέλος πάντων, σε κάποιο άλλο βίντεο ίσως το δείτε αυτό με τα χείλια. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε να πατήσετε ένα like από κάτω. Αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά, να περνάτε τέλεια, να διασκεδάζετε, να πίνετε, να χορεύετε και φιλιά πολλά.